Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Κάνετε ότι. Δεν σπάει το άνθρωπο. Μα διαφωνώ, θα τα σπάσω όλα. Να το, έσπασε. Τα έχουν πει. Να το, όλα θα τα σπάσω. Σεισμό, σεισμό. Γεωργία Σιδέρη. Χαμό. Να τα. Σεισμό. Όλο η Σιδέρη θα τα σπάει. Κοίτα και να σου πει. Δεν φεύγει αυτό. Δεν τρέχει. Δεν είσαι στο ρεύμα, παιδιά. Παντού πειρασμοί υπάρχουν. Εγώ αυτό έχω να πω. Το καταγγείλω. Το έχει βιδώσει το τραπέζι Σιδέρη. Εδώ κάθισε προχθέ δύο λεπτά πάνω στο πόδι μου και όλη η Αθήνα έλεγε ότι. Τα έχουμε. Μα δεν του αναλογεί. Καθώ είμαστε στο πόδι μου 10 λεπτά. Τόσο δεν ήταν. 10 λεπτά στο πόδι. Στην προδοσία. Εντάξει, ρε παιδιά, τι έγινε. Συνάδελφοι είμαστε. Δηλαδή πρέπει να μα βάλουν αμέσω. Δηλαδή δεν προλαμβάνουμε ούτε μια κίνηση να κάνουμε. Όλα είναι πια. Άντε τώρα που πάω καμία κουβέντα. Λοιπόν, εγώ θέλω να καταγγείλω, να ολοκληρώσω την καταγγελία μου. Επειδή είχα προειδοποιήσει τη Γεωργία Σιδέρη, ναι, ότι θα σπάσω το τραπέζι αύριο το πρωί. Δεν σπάει, με την άδεια του Τάσου του Παπαδόπουλου. Ναι. Για να πάρω κι εγώ λίγη από τη φήμη μου που πήρε. Ή να πάρουμε καινούριο. Ή να πάρουμε καινούριο. Το βίδωσε, πήρε του τεχνικού τηλέφωνο. Το βράδυ μετά την εκπομπή. Μπράβο. Ναι, ναι, παιδιά, βιδώσε το, μη μου κλέψει και ο Μάρκο τη δόξα, μην τρελαθούμε εντελώ. Μόνο και... η Γεωργία σπάει τραπέζια. Και προσπαθώ τώρα να σπάσω το τραπέζι. Πάμε λίγο να το σηκώνετε, πάμε λίγο. Πάμε σε τρίτη. Είναι ελαστικό, αντισυσμικό. Εμείς είναι από το ίδιο υλικό, όπως σας πω και το άλλο. Προκάτ. Μετά το συμβάν με τη Γεωργία Σιδέρη, ο σταθμός έχει προμηθευτεί αντισυσμικά τραπέζια. Και κρύβονται όλοι όταν με βλέπουν που μπαίνω στο κανάλι, δεν μπορεί να καταλάβω τι συμβαίνει. Πάμε να δούμε λίγο το βίντεο με τη Γεωργία. Ήχος. Το κορμί του. Και όταν μια γυναίκα πουλάει το κορμί του, το κορμί της, ξέρετε πώς τη λέμε. Δεν θέλω να το πω καν ούτε στην τηλεόραση. Σοβαρή είναι τώρα. Καλά. Το ίδιο είναι και ο άντρας. Έλα, Γεωργία μου. Τα σπάσε. Το γέλιο. Γιώργο. Μου τα έκανε. Μου το έκανε. Γιώργο. Συγγνώμη. Κύριε Τσουκαλή. Γραμμίσαμε το στούντιο και έτσι. Άμεσα ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να το φτιάξουμε το στούντιο. Καλά, να σου πω, το έχει κανονίσει, ας πάσεις. Και πάλι μαζί. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Πάμε άλλη μια φορά τελευταία. Τελευταία, κοιτάξτε. Κοίτα την έκρηξη. Πώς φαίνεται, όχι, όχι. Εδώ το περιμένεις, φαίνεται. Όχι, δεν το περιμένεις. Ναι, ναι, έλα, σπάσε, λέει, σπάσε. Όχι, όχι. Σπάσε να τελειώνουμε. Ναι, 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 και καλά, δεν ξέρει. Και κοιτάξτε τον Πετρόχυλο με το ποτήρι στο χέρι. Έγινε με το ποτήρι. Εδώ σε κάτω. Περίμενα να δεις πώς πας διάλειμμα. Η εμπειρία του επικοινωνιολόγου μας είναι μεγάλη. Μόλις είχα γυρίσει από διάλειμμα. Περίμενα. Γραμμίσαμε το στούντιο και έτσι. Ναι, ναι, ναι. Άμεσα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μα είχαμε γυρίσει από το στούντιο και θα είμαστε και πάλι μαζί. Εσύ και χαμογελάς. Πώς, κυρία μου, χαμογελάς, ενώ έχεις πάσει ένα τραπέζι του σταθμού. Από τη μεγάλη επιτυχία. Εδώ το κανάλι έχει έξοδα. Έχει έξοδα το κανάλι. Δίνει έναν αγώνα. Βέβαια, τώρα το θυμήθηκα. Δίνει έναν αγώνα να στελεχωθεί, να πάρει γρήγορα τραπέζια, καρέκλες, παρουσιαστές, φέρε τις νέους και νεανίδες. Και έρχεσαι εσείς και μετά σπας τα σπάτε όλα. Όχι, δεν φτάνει που σπας το τραπέζι. Δεν είναι το σπας. Είναι ότι μετά λες, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τι κάνω, Δημήτρη, με ποια κρίση πανικού.